σκόρφες και με τσιχαμιλάδες και με τσιχαμιλάδες. Γεμάτη έρωτα, αι δε σε ρωτά. Όπα, όπα, που σε γεμάτη έρωτα, άντριαξε ματινάδες, άντριαξε ματινάδες. Τόσες θυσίες δεν ήταν δυνατόν παρά να φέρουν τη δικαίωση. Όσο και αντέστησαν και αντέδρασαν όπως κάνουν πάντα στο μεγάλωμα της Ελλάδας οι ισχυροί της γης και οι δήθεν προστάτηδες δυνάμεις, η Κρήτη απόκτησε την ελευθερία της με το σπαθί της, χωρίς καμία ξένη βοήθεια. Συγκινημένος από τις θυσίες της, ο ποιητής αναφωνεί. Αν έβλεπε ο Σολωμός εις των ψαρών τη ράχη, τη δόξα την ελληνική να περπατεί μονάχη και από τις ράχες των ψαρών να μάζευε χορτάρια, να στεφανώσει τα λαμπρά του γένους παλικάρια. Πόσα τραγούδια θα έγραφε αν έβλεπε εδώ πέρα, να περπατεί περήφανη η δόξα νύχτα μέρα, με τη γλυκιά την Κρήτη μας φιχτά αγκαλιασμένες, σαν δυο αδερφάδες δίδυμες μια ώρα γεννημένες. Που ανθρώπου μάτι δεν μπορεί ποτέ να διακρίνει, ποια είναι η δόξα από τις δυο, η Κρήτη ή εκείνη. Κρήτη πηγή τσιλευτεριά, πλεύα τσιρόμοιοσύνη, είσαι θεμέλιο της ζωής, κι αθάνατη θα μείνεις. Δόξες μεγάλες γνώρισες, και πάντα θα γνωρίζει. Κι αν σου χαλούν έτσι παλιές, καινούριες πάλι χτίζει. Έχω μάνα μου την Κρήτη, τον προγόνο μας στη γη, κι αδελφό το ψιλορίτη και τη θάλασσα αδελφή. Κρήτη μάνα του Λευτέρη και του Καζαντζάκη γη, είσαι τσάντρια συμφλέπα και της Λευτεριάς πηγή. Καζαντζάκι γέννησες, στον Γκρέκο τον Κορνάρο, το Βενιζέλο Κρήτη μας, που νίκησαν το χάρο, σαγριωμένος αγρυπνός, θεριοφρουρός τη Κρήτη. Πανόριος πάντα θάνατος, στέκει κι ο ψιλορίτης.
έχω μάνα μου την Κρήτη, τον προγόνο μας τη γη, κι αδελφό το ψιλορίτη και τη θάλασσα αδελφή. Κρήτη μάνα του Λευτέρη και του Καζάντζα κι γη, είσαι τσάντρια συμφλέβα και της Λευτεριάς πηγή. Είσαι τσάντρια συμφλέβα και της Λευτεριάς πηγή. Είσαι τσάντρια συμφλέβα και της Λευτεριάς πηγή. Να επαναλάβουμε και να πούμε ότι κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην 97η επέτειο από την Ένωση της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα. Είναι πολύ επίκαιρο, γιατί με ακούσατε προλίγο λίγο φορτισμένο, επειδή ακούω πολλά και διάφορα, και είναι απαράδεκτα κατά τη γνώμη μου αυτά που ακούγονται και αυτά που λέγονται. Μπορεί να προβλέπονται από τη συνθήκη της ενώσεως, όμως δεν πρέπει καθόλου, μα καθόλου, και εκφράζω, επαναλαμβάνω, προσωπική γνώμη, να λέγονται ούτε να αναφέρονται καν. Σαν ξέρουμε ότι στα blogs επιτρέπεται να γράφει το καθένας ό,τι θέλει, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλά που είναι σωστά και πολλά που δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε με κριτική σκέψη και να κρίνουμε ποια είναι τα αρμοστά, να τα παίρνουμε υπόψη μας και ποια όχι. Τώρα σε 3 χρόνια εκπομπές ποτέ δεν εξέφρασα προσωπική γνώμη, αλλά σε αυτό είμαι κάθετος, γι' αυτό την εκφράζω και την φωνάζω τόσο πολύ. Ας μου επιτρέψουν οι φίλοι τηλεθεατές να εκφράσω κι εγώ κάποτε την γνώμη μου για ένα πολύ σοβαρό θέμα, και νομίζω ότι αυτά που λέμε σήμερα λέγουν το αντίθετο με αυτά που διαδίδονται μέσω διαδικτύου και μέσω των καλοθελητών. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο να αποφορτιστούμε, και ξανά εδώ μαζί σας.